Έχει μία εβδομάδα περίπου που άνοιξαν τα λύκεια. Σήμερα μάθαμε ότι υπάρχει εισήγηση από το Υπουργείο Παιδείας στις 10 Μαΐου να ανοίξουν τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Ωστόσο, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Αναφέρουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που μισθώνουν τα κηλικία των σχολείων. Να καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Στέφανο Φακούδη. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Κηλικιαρχών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Φακούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Φακούδη. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Κύριε Φακούδη, θα ήθελα λίγο να μου περιγράψετε την κατάσταση φέτος, θα πω. Δεν αναφέρομαι στην περσινή χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα. Πόσους μήνες έχετε μείνει ανοιχτοί? Εννοείται σχολικό έτος. Το σχολικό έτος. Ανοίξαμε και κλείσαμε τον Νοέμβριο στις αρχές, όπως κλείσαν όλοι. Και τον Νοέμβριο και μετά που έγινε το lockdown, ανοίξαμε τα λύκεια μια εβδομάδα εκεί μέσα στο Φλεβάρι. Κλείσαμε σε... ούτε καν προλάβαμε να δούμε τι έγινε. Φορτωθήκαμε και το κακό είναι ότι πήραμε και προϊόντα. Φορτωθήκαμε προϊόντα και ζωτός δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Και τώρα ξανά ανοίξαμε για αυτές τις δύο εβδομάδες. Και δεν ξέρετε βέβαια τι πρόκειται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ορίστε. Δεν ξέρετε βέβαια και τι πρόκειται να γίνει και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αν τελικά θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξουν και οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες από τις 10 Μαΐου. Κοιτάξτε, για τους συναδέλφους μου θα το χαρώ πάρα πολύ να ανοίξουν τα σχολεία. Θα έπρεπε να είναι κανονικά για μας. Το ζητάμε όπως και οι γονείς να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Ίσως θα μπορούσε να ήταν, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν μπορώ να το κρίνω. Εμείς από τη δικιά μας σκοπιά το βλέπουμε ότι τα σχολεία και λέμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά και όχι μόνο δίκαια για τα γυμνάσια, όλες οι βαθμίδες θα πρέπει να είναι ανοιχτές. Φτάσαμε σε ένα σημείο τα παιδιά να είναι κλεισμένα στο σπίτι, να είναι τρελαμένα ή να βγαίνουν στα πάρκα ή όπως γίνεται τώρα στις πλατείες ή να βγαίνουν στα σχολεία τους, στις αυλές των σχολείων και να γίνεται ο κακός χαμός από συνωστισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κερδίσαμε δηλαδή που ήταν κλειστά τα σχολεία. Ενώ θα μπορούσε να ήταν ανοιχτά με όλα τα μέτρα προστασίας έτσι όπως ξεκινήσαμε, να υπάρχει προσοχή, φύλαξη, μάσκα, οι αποστάσεις, οι απολυμάνσεις και θεωρώ ότι τα δείγματα γραφής που δώσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς ότι αν θα πηγαίναν έτσι και προσέχαμε δεν θα είχαμε και κρούσματα μέσα στις σχολικές κοινότητες. Κύριε Φακούδη, ήταν μεγάλες οι παραγγελίες που κάνατε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Ο καθένας είναι για το σχολείο του. Εντάξει, εγώ ας πούμε έχω 240 παιδιά. Άλλος μπορεί να έχει 300, άλλος 400, άλλος 500, άλλος μπορεί να έχει 180 ή 200. Ανάλογα με τα παιδιά που έχει ο καθένας, προγραμματίζει και σου λέει αφού ανοίξαμε θα παραγγείλωσουμε. Εγώ είχα παραγγείλει, ας πούμε, 5 κυβότια είχα... διάφορα προϊόντα τα οποία αναγκάστηκα για να τα δώσω σε διπλανά κηλικία που ευτυχώς οι άνθρωποι, οι συναδελφοί ήταν ανοιχτά. Ήταν γυμνάσιο και δημοτικό δίπλωμα και με εξυπηρέτησαν, πήραν κάποια πράγματα. Γιατί για αυτά κάποια στιγμή αρχίζουν σαν ζυμάρια να παθαίνουν, ας πούμε, να μην μπορούν να διοκοθούν, να μην μπορούν να ψηθούν σωστά. Δεν θα χαλάσουν, προς Θεού. Είναι σε κατάψυξη. Αλλά εμφανισιακά θα έχουμε κάποιο θέμα, ας πούμε. Δεν θα είναι σωστά όπως πρέπει. Η ενίσχυση που δόθηκε από το κράτος ήταν αρκετή έτσι ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα όλους αυτούς τους μήνες? Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ακολουθάμε το πρόγραμμα το σχολείων. Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο, σταματάμε τα Χριστούγεννα, καθόμαστε το Πάσχα, τις γιορτές. Αυτή ειδικά την περίοδο τώρα πρέπει να δουλεύαμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε το καλοκαίρι μας και μιλάμε για 2,5 μήνες και παραπάνω. Γιατί μην θεωρείτε, εμείς τουλάχιστον το ξέρετε ότι ειδικά τα λύκεια έχουν μια ιδιαιτερότητα ότι τα παιδιά τα περισσότερα λείπουν και ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, ειδικά η τρίτη τάξη του λύκειου είναι εξαφανισμένη γιατί τα παιδιά ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους. Έχουν τα φωτιστήριά τους, είναι και λογικό είναι. Και προσπαθούμε να βγάλουμε τα προστοζήν του καλοκαιριού, να μπορέσουμε να πληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις. Πέρσι πάθαμε τεράστια ζημιά. Το λέγαμε, το φωνάζαμε, αλλά δυστυχώς όταν είμαστε λίγοι δεν ακουγόμαστε κιόλας. Ξαναξεκινήσαμε, άντε λέμε εντάξει, θα την παλώσουμε λίγο, θα μπορέσουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Κλείσαμε τον Νοέμβριο στα καλά καθούμενα. Άντε είπαμε μια υπομονή ίσως μετά τα Χριστούγεννα,
Φτάσαμε τώρα θα έχουμε το χειρότερο καλοκαίρι. Θέλω να το πιστέψετε, θέλω να το όχι. Και θέλω την κατανόηση του κόσμου εδώ να μπορέσει να καταλάβει δηλαδή και να το πιστέψουμε όλοι μας ότι είναι μια μερίδα ανθρώπων που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα. Εμείς σχολική και ηλικιακή με τα παιδιά σας. Αλλά φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς είναι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δεν θα ήθελα να πω ότι θα φτάσουμε στο συσίτιο. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τα απαραίτητα. Είχαμε και πολλούς συναδέλφους που είχαν προβλήματα με άλλου είδους προβλήματα και οικονομικά γερά προβλήματα. Βλέπω ότι δεν θα έχουμε να τη βγάλουμε το καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε, μαζί με μια επιστρεπτέα. Κάποιοι θα πούνε, μα παίρνουν την επιστρεπτέα. Μα είναι ένα δάνειο. Θα πρέπει να το γυρίσω το μισό. Αυτή του χρόνου, το 22 που θα ξεκινήσει η χρονιά το Γενάρη, θα μου πει, θα δω τα λεφτά. Πώς θα τα δώσω όταν δεν έχω δουλέψει. Και μου λένε ότι δεν πληρώνουμε. Έχουμε πάρει ένα στολή πληρωμών για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Ωραία. Έχουμε πάρει ένα στολή πληρωμών. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να το πληρώσω αυτό και θα είναι ένα βουνό μπροστά μου. Θα μου κάνει διακανονισμό. Δεν θα πρέπει να πληρώνω και τα τρέχοντα. Από πού θα τα βγάλω όταν δεν θα δουλεύω. Ύστερα τα παιδιά τα έχω χάσει. Από εκεί που τα είχα κοντά μου και ήταν οι πελάτες μου και ερχόντουσαν έστω αυτά που είχα και έβαζα ένα μεροκάματο. Μην ξέρετε, εμείς δεν δουλεύουμε. Εγώ έχω 250 παιδιά, δεν δουλεύουμε 250 παιδιά. Δουλεύουμε με τα 120, με τα 130, με το ζόρι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον στα σχολικά και ηλικία. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Αυτά όλα τα παιδιά πώς θα τα ξαναφέρω κοντά μου. Δεν έρχονται. Έρχονται με φαγητό το σπίτι. Ακόμη και το νεράκι τους το φέρνουν από το σπίτι πλέον. Πώς εγώ θα κρατηθώ. Πώς θα συντηρήσω την οικογένειά μου. Πώς θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Με αναγκάζει να γίνω και απατεώνας από εκεί που ήμουν ένας καλός επαγγελματίας και ήμουν σωστός στις υποχρεώσεις μου. Γι' αυτό φωνάζουμε κιόλας ότι εδώ θα το βάλω κιόλας αυτό που θέλω έτσι να το κατανοήσει και ο κόσμος και τη βοήθεια από εσάς και ειδικά τη στήριξη του κόσμου είναι για το θέμα του Δεκατιανού. Πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει αυτό το πρόγραμμα να έρθει στα ελληνικά σχολεία. Να έρθει και στις δύο βαθμίδες, και στα λύκεια και στα γυμνάσια και στα δημοτικά, να μπει για να παίρνουν τα παιδιά ένα πρωινό, ένα δεκατιανό. Mm-hmm. Κύριε Φακούδη, έτσι έχετε κάνει. Με συγχωρείτε λίγο. Βεβαίως. Έτσι θα δουλέψουμε όχι μόνο εμείς, θα στηριχτεί και η τοπική κοινωνία. Δεν το λέω μόνο για εμάς. Γιατί αν φανταστείτε ότι με εμένα δουλεύει ένας μανάβης, δουλεύει ένα μικρό πατοπολείο, δουλεύει ένας που φτιάχνει πίτες, θα μου φέρει ο γάλατα στα γάλατα. Θα πάρω από κάποιον τρόπο να πάρω τις χαρτοσακούλες, τα απορριπαντικά μου. Όλοι αυτοί είναι ένας διπλός κύκλος και τριπλός κύκλος εργασιών. Θα βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, θα προτιμήσουμε τους μικρούς παραγωγούς και θα ανέβουμε και εμείς. Ύστερα εγώ θα δουλέψω με όλα τα παιδιά του σχολείου, με όλα τα μεταφυσικά ασφαλείας. Θα προωθήσω το προϊόν, θα το δώσω μέσα στις τάξεις, με αποστάσεις, με ασφάλεια και κάθε μέρα με καταμέτρηση, χωρίς κατασπατάληση χρήματος. Αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα που πρέπει να το δει η πολιτεία. Πρέπει να έρθει κοντά μας και πιστεύω ότι ίσως να είναι καλό και η περιφέρεια ακόμη. Γιατί μας λένε ότι έχουν δυνατότητες περιφέρειες με τον καινούργιο ΕΣΠΑ να το πάρουν. Εδώ θα θέλαμε τη βοήθεια του περιφερειάρχη μας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι κοντά μας, και του Δημάρχου, ο οποίος έχει βοηθήσει και το αποδεικνύει ότι είναι κοντά μας. Άρα υπάρχει ήδη μία πρόταση από τη δική σας την πλευρά. Μπαίνει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και έχει σχέση με το δεκατιανό που θα μπορούσαν να παίρνουν τα παιδιά από το κηλικείο. Κύριε Φακούδη, έχετε ζητήσει τη μείωση των μισθωμάτων για όλο αυτό το διάστημα που παραμένετε κλειστοί? Μας έδωσε ένα... Εμείς έτσι κι αλλιώς το διάστημα που είμαστε κλειστοί δεν πληρώνουμε βάση της νομοθεσίας. Ναι, αλλά τώρα αν ανοίξετε για δύο εβδομάδες, τι θα κάνετε, θα πληρώσετε ολόκληρο μίσθωμα? Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα... Δύο εβδομάδες όχι. Έχουμε μείωση της τάξης του μείωση 40%. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η πολιτεία, γιατί κάτι ακούσαμε, αλλά μέχρι να το δούμε να είναι γραμμένο, έχει λίγο απόσταση. Γιατί ως συνήθως στην πολιτεία ακούμε άσπρο και στο τέλος γίνεται μαύρο στην πορεία. Όταν φτάνει στη Βουλή για να ψηφιστεί, αλλάζουν λίγο μυστηριωδώς τα πράγματα και σε πολύ γρήγορο χρόνο. Είχα πάρει μείωση εμείς το Σεπτέμβριο της τάξης του μείωση 40% στα μισθώματα. Και ισχύει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Με τη λήξη δηλαδή τώρα του σχολικού έτους. Ισχύει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Τώρα αν μας το δώσει και στη συνέχεια η πολιτεία θα είναι καλό. Δεν θα είναι κακό. Θα είναι μια βοήθεια, πιστεύω. Μακάρι να σκύψεις και πάνω στο πρόβλημα αυτό να δει.
Αισιοδοξείτε ότι κάποιοι συνάδελφοί σας θα μπορέσουν τουλάχιστον να ανταπεξέλθουν και έτσι όπως κλείσατε με τον ίδιο τρόπο να ανοίξετε δηλαδή όλες αυτές οι οικογένειες που ζείτε από το συγκεκριμένο επάγγελμα να καταφέρετε και με το νέο σχολικό έτος να είσαστε πίσω στις θέσεις σας όλοι για να μπορέσετε να συνεχίσετε την εργασία σας. Υπάρχουν άνθρωποι τελικά πιστεύετε που δεν θα τα καταφέρουν? Είπατε κι εσείς το καλοκαίρι από μόνο του θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσάς και τις οικογένειές σας. Για μας ναι. Επειδή δεν θα δουλέψουμε και δεν πρέπει ήδη τώρα για να βγάλουμε αυτό το χρονικό διάστημα να το καλύψουμε, πιστεύω ότι είναι αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι από ό,τι συζητάμε θα τα αφήσουν. Δεν μπορούν να τα κρατήσουν, δεν βγαίνουν δηλαδή να τα κρατήσουν και νομίζω ότι έτσι όπως το βλέπω να πηγαίνει ας πούμε, η κατάσταση, το Σεπτέμβριο δεν θα έμεινε, αρκετοί θα ελείψουν, θα φύγουν. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, για αυτούς δεν υπάρχει μέρημνα, αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχει κάτι που να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μόνο να κρατηθούν στο επάγγελμα, αλλά μπορούν να κρατηθούν σαν άνθρωποι. Μας μεταφέρετε λοιπόν την εικόνα που επικρατεί στο δικό σας κλάδο. Έχετε και κάποιες προτάσεις απέναντι στο Δήμο, στην περιφέρεια αλλά και στο κράτος με την διαφορετικότητα της λειτουργίας των κηλικίων. Νομίζω πως αν τα βάλετε σε μια κόλλα χαρτί κύριε Φακούδη και επισήμως κατατεθούν και από το φορέα σας, ενδεχομένως να υπάρξει ανταπόκριση, γιατί όλοι είμαστε γονείς, στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο. Ζητήσαμε ραντεβού από τον κύριο Τσιτσικώστα. Uh-huh. Έχω αποστείλει εγγραφά, ζήτησα ραντεβού του κύριου Τσιτσικώστα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και αν χρειαστεί και από τον και από τους δημάρχους ή από την ΠΕΤ, θα ζητήσουμε και από εκεί τη στήριξή τους να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να το βάλουμε κοινό σε μια νέα βάση, να δούμε πώς μπορεί να πάει έστω, όπως μας είπαν, έστω περιφερειακά, αν μπορεί να ανοίξει όταν έρθει το ΕΣΠΑ. Μου λένε ότι θα έρθει πρώτα στις περιφέρειες, αν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει εκεί, ούτως ώστε να βοηθηθούν. Όχι, σας είπα, όχι μόνο εμείς. Μιλάω για όλη την τοπική κοινωνία, υπάρχουν μικροί παραγωγοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και δουλεύουν εμάς, μικρές υποτεχνίες, βιβλιοτεχνίες, οι οποίες εξαρτώνται αποκλειστικά πολύ από εμάς, από τα σχολικά και ηλικία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαν βάλει σε πάυση τους υπαλλήλους, τους είχαν μείνει πίσω, κάποιοι αναγκάστηκαν να κλείσουν, δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Έτσι πιστεύω ότι θα ξαναπάρει μπρος και η οικονομία. Θα αρχίσουμε πάλι λίγο να γυρίζει, να μπορούμε και εμείς να ξανασηκώσουμε το κεφάλι μας λίγο ψηλά, να σταθούμε άνθρωποι. Εμείς σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο κύριε Φακούδη και σύντομα να είσαστε πίσω στην εργασία σας, όλοι να είμαστε πίσω στην εργασία μας και να το βλέπουμε σαν ένα κακό όνειρο που έχει περάσει και δεν θα ξαναέρθει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Μακάρι, και εγώ σας ευχαριστώ. Με υγεία για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.